Κύριε Πάτσε, τι γίνεται με την ξύλιψη, ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία εδώ και πολλά χρόνια. Γίνανε κάποιες ενέργειες, αλλά έως τώρα δεν έχουμε κάτι. Να σας απαντήσω σε αυτό. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Μέχρι τώρα η αρμοδιότητα, τα δασαρχεία ανήκανε στην περιφέρεια, στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Συνεπώς ήταν θέματα τα οποία εμείς σαν Υπουργείο Εξακυβέρνησης δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Όπως ξέρετε, πριν το φέτος τον Γενάρη Φλεβάρη, τα δασαρχεία ήρθαν στην ευθύνη και αρμοδιότητα του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος του κυρίου Αμυρά. Το ΦΕΚ και το οργανόγραμμα ολοκληρώθηκε πριν από ένα μήνα και μπορώ να σας διαβεβαιώσω και ο ίδιος ο κ. Αμυράς το έχει δηλώσει και σε συνέντευξη που έχει δώσει και σε τοπικό κανάλι και στο κανάλι που είστε εσείς και είμαι και σε συνεχή επαφή μαζί του ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα βγάλει την εγκύκλιο η οποία θα δίνει το δικαίωμα της ξύλευσης για τομικές ανάγκες επαναφέροντας το παλαιό καθεστώς. Υπάρχει ρητή δέλευση του Υπουργού, την έχω ανακοινώσει και εγώ και ο ίδιος, είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του. Και είναι πιστεύω θέμα ημερών και αυτή η προεκλογική μου δέλευση να υλοποιηθεί. Μάλιστα, κύριε Πάτση, ποια είναι η γνώμη σας για τον επιχειρηματία που ενώ παίρνει πρώτη σύλληψη από την περιοχή των Βενζίων θα κατασκευάσει τη μονάδα επεξεργασίας στην Κοζάνη με ό,τι αυτό συνεπάγεται? Κοιτάξτε, είναι το γνωστή ιστορία του προστασίου το οποίο ξεκινήσει κάτω στην περιοχή των Βενζίων και το οποίο έκλεισε γιατί δεν πήγαινε καλά. Φαντάζομαι για αυτή την περίπτωση μιλάτε. Ακούστε, εγώ δεν μπορώ να πω στη διαδικασία το πώς κάθε επιχειρηματίας αξιολογεί το πώς θα κάνει την επένδυσή του και πού θα την κάνει. Και θα σας το πω και διαφορετικά, δεν έχω και κανένα ενδιαφέρον πάνω σε αυτό. Εμένα αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι να δούμε ποιους τομείς και ποιες δραστηριότητες σαν Γρεβενά μπορούμε να αναπτύξουμε, ώστε να υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και δραστηριοποίηση στην περιοχή μας. Μία από αυτές είναι και το θέμα του τουρισμού. Η τουριστική βιομηχανία που είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πριν από λίγους μήνες ανακηρύχθηκε ως το γεωπάρκο Γραβενών Κοζάνης ως μνημείο της UNESCO, ένα από τα 6 παγκόσμια πάρκα, γεωπάρκα. Πριν από λίγο καιρό δόθηκε μια μεγάλη επιδότηση στο φορέα προκειμένου να δημιουργηθούν διαφόρων ειδών δραστηριότητες, μονοπάτια κ.ο.κ. Και είδα πριν από λίγες μέρες ένα τεράστιο φεστιβάλ το οποίο έγινε, το πρώτο φεστιβάλ στο φαράκι της Πορτίτσας, το οποίο έφερε μεγάλη κινητικότητα. Εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλούτο, έχουμε μια πολύ μεγάλη βιομηχανία η οποία είναι σε νηπιακό επίπεδο και δεν έχει αναπτυχθεί καθόλου και αυτή είναι η τουριστική βιομηχανία. Πέρυσι ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά για το χειροδρομικό κέντρο. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε το βάρος μας σε αυτές τις δραστηριότητες, να αναπτύξουμε αυτές τις δομές και τις υποδομές και να μην κοιτάμε κάποια εργοστάσια τα οποία σήμερα είναι, αύριο δεν είναι κάποιων ιδιωτών επιχειρηματιών οι οποίοι παίζουν ανάλογα με τα συμφέροντά τους ή να τους βολεύουν τα Γρεβενά, δεν τους βολεύουν και φεύγουν. Αλλά να δούμε τι υποδομές μπορούμε να αναπτύξουμε, τι κόσμο μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερο στο προϊόν που έχουμε και είναι ένα από τα προϊόντα τα οποία έχουμε και τα οποία θα έχουν μια διαρκή κινητικότητα οικονομική, προφανώς 12 μήνες το χρόνο. Εμένα αυτή είναι η στόχευσή μου και αυτό είναι, αν θέλετε, και το όραμά μου για την επόμενη μέρα μετά από τις οποίες ενέργειες έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα. Κύριε Πάτση, ενώ γίνονται ενέργειες σε συνεργασία με τους δημάρχους, η περιφέρεια όμως έχει διαφορετική άποψη. Θα σας πω το εξής και μάλιστα. Όπως προχθές με το παλιό νοσοκομείο. Εδώ εμείς δεν έχουμε μια προσωπική ατζέντα. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα Γραβενά και μόνο τα Γραβενά. Είναι ένας νομός το οποίο αναγνωρίζουμε ότι έχει τεράστια προβλήματα, έχει μια μείωση του πληθυσμού. Κόσμος φεύγει, αναζητά άλλο εργασία και σκοπό μας και πρόθεσή μας είναι να ενισχύσουμε όσο το περισσότερο τα Γρεβενά και την περιοχή των Γρεβενών μέχρι να δημιουργηθεί μια γενικότερη ανάπτυξη. Σας είπα πώς υπάρχει το θέμα της ιδιωτικοποίησης του κοινωνικού κέντρου και ούτω καθεξής και άλλα πολλά σχέδια τα οποία θα γίνουν. Υπάρχει ένα θέμα με τα πανεπιστήμια. Είναι η αλήθεια ότι μειώθηκαν οι ΣΑΚΤΕΙ λόγω της ελάχιστης βαθμού εισαγωγής του ΠΠΠ και που κατά την άποψή μου κάνουν. Είναι πιο πολύ από πέρυσι όμως. Είναι πιο πολύ, αυτό είναι ευχάριστο. Πάνω να πει ότι γίνεται μια επιλογή της περιοχής μας να έρχονται παρότι μεγάλος ο βαθμός, είναι μεγάλος βαθμός ελάχιστης εισαγωγής. Και είχαμε μια συζήτηση εδώ και πάρα πολλούς μήνες, σε οποία συμμετείχε ο Γιώργος Λασταμάνης και ο Τάκης ο Βοδίλας μαζί μας, ο Υπουργός ο Άγγελος ο Συρίγος, να βρούμε μια λύση ώστε να κάνουμε πιο ελκυστικό την προσέλευση, πιο ελκυστική την προσέλευση στις πανεπιστημιακές σχολές του τόπου μας. Μία σκέψη την οποία κάναμε και στην οποία συμμετείχε και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου του Δυτικής Μακεδονίας του Θεοδωρίδης είναι να πάρουμε τις εγκαταστάσεις του παλιού νοσοκομείου, να τις βάλουμε σε προγράμματα ΕΣΠΑ, το οποίο το αναλάβανε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, να κάνουμε φοιτητικές αιστείες
ούτως ώστε να μπορούμε να παράγουμε δωρεάν διαμονή σε παιδιά από φτωχές οικογένειες, από λαϊκά στρώματα και να προτιμήσουν το Πανεπιστήμιο Γρεβενών από κάποια άλλα πανεπιστήμια. Είναι κάτι το οποίο σε εξέλιξη και μάλιστα στα μέσα Ιουλίου στη Βουλή είχαμε μια συνάντηση και με τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Πλεύρη. Ήμασταν όλοι μαζί και συμφωνήσαμε να μπούμε στη διαδικασία αυτή και να το δρομολογήσουμε. Και ξέρετε, μια διαδικασία δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο το πρωί, γιατί απαιτεί τη μεταφορά του περιουσιακού στοιχείου. Τα ΕΠΕΔ, να μπει σε αναπτυξιακά προγράμματα κ.ο.κ. Τουλάχιστον σε 2-3 χρόνια να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε. Κοιτάξτε, είναι κάτι τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει και εγώ θα έλεγα ότι πλέον οι άνθρωποι αρχίζουν και γίνονται είναι και επικίνδυνοι και μάλλον μισούν τα Γρεβενά και την ανάπτυξη των Γρεβενών. Δηλαδή, εμείς αυτό το έργο θέλουμε να το κάνουμε για να μεγαλώσουμε τα Γρεβενά όσο μπορούμε περισσότερο και να φέρουμε κόσμο στα Γρεβενά. Κάνανε μια κίνηση η οποία δεν μπορώ να την καταλάβω. Καταρχήν δεν ήμασταν ενήμεροι καθόλου γι' αυτό. Είμαι σίγουρος δεν έχουν κουβεντιάσει με κανέναν για αυτό το πράγμα. Όμως από την άλλη μεριά δεν μπορώ να παραγνωρίσω ότι μια τέτοια κίνηση από θεσμικούς όπως είναι ο Περιφερειάρχης, ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι προφανώς και μπορεί να δυναμητήσει μια τέτοια προσπάθεια, διότι αντιλαμβάνεστε ότι το Υπουργείο ενδεχομένως με διαφορετικές προτάσεις. Ενώ θα έπρεπε να είχαμε απονοήσει. Όπως επίσης δεν καταλαβαίνω. Και φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο, εάν οι θεσμικοί της περιφέρειας δεν διαβάζουν τις δηλώσεις του βουλευτή ή του δημάρχου ή τις ανακοινώσεις και μάλιστα ειδικά για το νοσοκομείο έγραψε και ο αθηναϊκός τύπος διθυραμμικά σχόλια γιατί είναι μια πρωτοπόρα ιδέα αυτή η οποία θα δημιουργήσει αυτή την κινητικότητα στην περιοχή μας, είτε τα διαβάζουν ή δεν αγαπούν καθόλου τα Γρεβενά και θέλουν σε κάθε προσπάθεια την οποία κάνουμε για να τα αναπτύξουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις κινητικότητα προς τα Γρεβενά να τη δυναμητήσουν. Σε κάθε περίπτωση θα με βρουν μπροστά τους, αντίπαλό τους και ανάφοβα σε όποια προσπάθεια κάνουν να μας πάνε πίσω. Μάλιστα, κύριε Πάτση, τι γίνεται με τη μετεγκατάσταση της αστυνομικής διεύθυνσης των Γρεβενών, ενώ έχουν ολοκληρωθεί εργασίες ώστε να μεταφερθεί η αστυνομική διεύθυνση των Γρεβενών, η οποία βρίσκεται σε ένα συνακτήριο, όλοι το γνωρίζουμε. Έως τώρα δεν έχουμε κάποια. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι μυστικό, φαντάζομαι ότι έγινε μια καταγγελία ανώνυμη για την άδεια χρήση του συγκεκριμένου κτηρίου, αν προβλέπεται ή δεν προβλέπεται. Ο σκοπός της καταγγελίας αυτής ήταν να πάει παραπίσω για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε η μετεγκατάσταση αυτή στο κτίριο της αστυνομίας. Αυτό θα λυθεί με νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή θα περάσουμε μια τροπολογία στη Βουλή, ώστε να δοθεί η συγκεκριμένη άδεια χρήση και σύντομα. Να μπορέσει να γίνει μετεγκατάσταση. Κάποιοι κακότροποι, κακοήθεις και ιδιωτελείς προσπαθούν να καθυστερήσουν τη μετεγκατάσταση αυτή για καθαρά τυπικούς λόγους, ενώ θα έχει ολοκληρωθεί εδώ και κάποιους μήνες. Με τις σχολείες των φυλάκων. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είχαμε κουβεντιάσει και με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον προηγούμενο υπουργό, για αυτό το θέμα. Έχουμε κουβεντιάσει και με τον αρχηγό, κάνουμε μια συνάντηση και με τον δήμαρχο για αυτό το θέμα. Κοιτάξτε. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαντάζονται μερικοί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός. Όσο υπάρχουν και ενδιαφερόμενες και άλλες περιοχές. Εγώ θα συνιστούσα ένα πράγμα. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι σωστό για λόγους σκοπιμότητας να προλογίζουμε πράγματα απλά για να λέμε ότι τα προλογίζουμε και στο τέλος να μην υλοποιούνται και να χρεώνουμε αλλού. Διότι αυτή τη στιγμή είναι κάτι που για τη σχολεία στην φυλάκων, εγώ και ο Δήμαρχος και ο κ. Κορδελάς, παρόλο που δεν είναι τη περιφέρειά μας, το λέγαμε. Ασχολούμαστε εδώ και 1,5-2 χρόνια για να βρούμε να δοθεί μια λύση σε αυτό το θέμα. Το να βγαίνουν κάποιοι και να λένε εγώ θα το κάνω, εκείνο θα το κάνω, το δυστύχημα ποιο είναι, ότι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κρατήσουμε σε μια διαπραγμάτευση κάτω από τον πύχη, το ανεβάζουμε στην ατζέντα μας με αποτέλεσμα να ανοίγει η όρεξη και άλλων ενδιαφερόμενων περιοχών. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Κάποιοι στο βωμό, το να φανούν οι ίδιοι, το να μπουν μπροστά, το να θέλουν να πάρουν την ευθυμονία. Αν και σας το πω διαφορετικά, κύριε Πάρη. Τέτοια έργα μεγάλα γίνονται από την κυβέρνηση. Ο μόνος που μπορεί να τα κάνει και να τα υλοποιήσει είναι μόνο ο βουλευτής. Δεν υπάρχει άλλος. Υπάρχει μια. Ο καθένας πρέπει να ασχολείται με τα χωράφια του. Δεν είναι το χωράφι, αν θέλετε, το πεδίο δράσης του Δημάρχου. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος μόνος του να κάνει με την κυβέρνηση μια συμφωνία, αν θέλετε, να επιτύχει κάτι. Χωρίς να είναι μέσα στην εικόνα αυτή ο βουλευτής που είναι αυτό είναι ακριβώς το έργο. Εδώ λοιπόν τι κάνουμε. Ενώ είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξεκινήσει, το κουβεντιάζουμε, γνωρίζουμε τις δυσκολίες, έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές. Κάποιοι θέλουν να πάρουν την ευθυμονία απλά γιατί βγάζουν κάποια δελτία, κάποιες ανακοινώσεις και κάποιες φωτογραφίες. Το μόνο που κάνουν είναι να κάνουν κακό στην ιστορία αυτή, διότι όπως σας είπα είναι πάρα πολλές οι περιοχές που ενδιαφέρονται για να πάρουν τις σχολές και όπως γνωρίζετε δεν είναι δυνατόν να ανοίξουν όλες. Άρα πάλι κάνουμε κακό στην περιοχή μας.
Εμείς είμαστε σε επικοινωνία, είμαι εγώ σε επικοινωνία και ο Δήμαρχος και εγώ και με τον καινούριο αρχηγό και με τον καινούριο υπουργό. Κουβεντιάζουμε πολλά εναλλακτικά. Ότι θα γίνει μια αξιοποίηση, θα γίνει. Ποια δεν ξέρω ακόμα ακριβώς, γιατί και το Υπουργείο δεν έχει καταλήξει και αν θα γίνει κάτι. Α το πω λοιπόν, γιατί κάποιοι φωτογραφίζονται και λένε διάφορα δεξιά και αριστερά. Μιλάμε για το 23 πλέον. Δεν μιλάμε για φέτος. Έτσι, προφανώς μόνο φωτογραφία βάλανε και δεν είχαν συζήτηση επί της ουσίας για να ξέρουν και το τι συμβαίνει πραγματικά μέσα στο Υπουργείο της Δημόσιας Τάξης, του Προστασίας του Πολίτη, όσον αφορά τη σχολεία στη φυλάκη.